Την οργή ενό μεγάλου μέρου τη κοινωνία εκφράζει με ανακοίνωσή του το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκη, τονίζοντα πω υπάρχει έντονη αγανάκτηση για το γεγονό ότι διαπραγματεύσει αναφέρεται συνεχώ η εγγυημένη καταβολή μισθών και συντάξεων, ευνοώντα μόνο του μισθού και τι συντάξει του δημοσίου και θέτοντα επιδεικτικά στο περιθώριο του αμέτρου του πολίτε που πληρώνονται από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίο έχει να πληρώσει σε πολλέ περιπτώσει και πάνω από 5 και 6 μήνε. Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει με μεγάλη έκπληξη που σιγά σιγά εξελίσσεται σε αγανάκτηση και οργή. Οι επαγγελματίε τη Θεσσαλονίκη παρακολουθούν του υπουργού κυβέρνηση και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για διαπραγματεύσει με του εταίρου και να φέρονται συνέχεια στο ότι η καταβολή μισθών και συντάξεων είναι εγγυημένη. Προφανώ και εννοούν την καταβολή των μισθών στου δημόσιου υπαλλήλου και τι συντάξει στου συνταξιούχου από τα ταμεία του δημοσίου. Καμία αναφορά δεν γίνεται για του μισθού των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, λε και όσοι εργάζονται και πληρώνονται εκτός του δημοσίου δεν έχουν σπίτια, οικογένειε και υποχρεώσει. Αντίθετα, η κυβέρνηση, για να διασφαλίσει την καταβολή μισών στο δημόσιο και των συντάξεων, έχει κηρύξει στάση πληρωμών προς του ιδιώτε, δηλαδή προς τι επιχειρήσει που προμηθεύουν το δημόσιο ή παρέχουν υπηρεσίε σε αυτό. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκη καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί το πρόβλημα και να λειτουργήσει με πνεύμα ισονομία, ισοτιμία και κοινωνική δικαιοσύνη. Να ενδιαφερθεί επιτέλου για του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, όσο ενδιαφέρεται και για του δημόσιου υπαλλήλου. Και να προγραμματίσει την έγκαιρη εξόφληση των ιδιωτών που έχουν να εισπράγουν από το δημόσιο πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ.